συνεργασία φαίνεται κάποιου τύπου να υπάρχει. Υπάρχει μια, τουλάχιστον στην παρούσα, στο παρόν κυβερνητικό σχήμα, υπάρχει μια, ένα υπόβαθρο κάπως επιφυλακτικό έναντι της Εκκλησίας. Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία. Και τούτο λόγω της πολιτικής ιδεολογίας, η οποία για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, έχει εκφράσει δυσκολία γενικότερα με το φαινόμενο της θρησκείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται εντάσεις, οι οποίες εξισορροπούν κυρίως από φόβους, όχι από τόσο από σεβασμό. Νομίζω ότι είναι καλό να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, να καταλάβουν, να βοηθήσει η Εκκλησία τον πολιτικό κόσμο να καταλάβει τι είναι η Εκκλησία και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ουσιαστικά πολιτικά. Και είναι ένα δικό μας, νομίζω, λάθος, ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε την πολιτεία να μας καταλάβει για να μπορέσει να βοηθήσει την κοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν κατά καιρούς εντάσεις, υπάρχει συνεργασία, όλα αυτά στρογγυλεύουν, βρίσκονται οι ισορροπίες αργά ή γρήγορα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα πώς φέρεται η πολιτεία, εμένα θα με ενδιαφέρει τι θα έπρεπε να κάνουμε ως Εκκλησία. Πώς να δίνουμε τη μαρτυρία της ποιότητός μας. Μια Εκκλησία που ελευθερώνει τον άνθρωπο, που τον φωτίζει, που τον δυναμώνει, που τον κάνει επίκαιρο. Αυτή η Εκκλησία γιατί να είναι κακή?